σας, μπράβο, μπράβο σας, μπράβο σας. Ελάτε, ελάτε, λοιπόν, ελάτε μου, κοντά μας, ελάτε όλοι κοντά μας. Να καλωσορίσουμε την κυρία Ελπίδα Χαραλάμπους, είναι δασκάλα μπαλέτου. Καλώς ήρθατε. Μαζί με τα υπέροχα κορίτσια που έχετε φέρει. Έχουμε και τα. Ελάτε κι εσείς κοντά μας. Θα δούμε χορό και από σας. Να χορέψουν, γι' αυτό ήταν. Ελάτε, όλοι γυρίστε, θα κοιτάμε απέναντι. Όμορφα. Ωραία. Η Αμαλία. Πώς σε λένε, αγάπη μου. Κατερίνα. Η Κατερίνα. Ναταλή. Η Ναταλή. Η Αυγή. Εδώ. Άννα. Και. Βασιλική. Και καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας. Λοιπόν, κυρία Χαραλάμπους, είστε η πρώτη γυναίκα, η πρώτη Κύπρια γυναίκα που μπήκε στον Μπολσόι πριν πολλά χρόνια, σε αυτό το πολύ γνωστό μπαλέτο. Και φυσικά τώρα διαθέτετε. Και πολύ δύσκολο για να μπεις, έτσι. Στην Ακαδημία Μπολσόι, ναι, είναι πολύ δύσκολο. Είναι μία από τις καλύτερες ακαδημίες στον κόσμο, μία από τις κορυφαίες. Πότε μπήκατε, πότε ξεκινήσατε να ασχολείστε με τον μπαλέτο? Ασχολούμαι με τον μπαλέτο από μικρή. Μπήκα στην Ακαδημία στην ηλικία των 10 χρονών, όπως είναι η εισδοχή στην Ακαδημία, το 85. Λοιπόν, εμείς ακούμε για τον Μπολσόι, τον μπαλέτο και γενικότερα για τη ζωή μιας μπαλαρίνας, ότι απαιτεί πολλές θυσίες, ότι στον Μπολσόι υπάρχουν πολλές σύντρικες, ανταγωνισμός και διάφορα τέτοια σκάνδαλα. Ισχύουν όλα αυτά ή καμία σχέση με την πραγματικότητα? Σίγουρα όταν μιλούμε για μία τέχνη, για μία τέχνη σκηνική και δεν μία τέχνη με τόσα πολλά όμορφα κοστούμια και σκηνικά, πάντα υπάρχει ένα πέπλο μυστηρίου, ένα πέπλο και κάτι του εξωπραγματικού. Σίγουρα για να γίνεις χορευτής πρέπει να αφοσιώσεις τη ζωή σου, να είσαι πάρα πολύ πειθαρχημένος σε αυτό που κάνεις, να το αγαπάς πάρα πολύ, να γίνεις στρατιώτης της τέχνης της οποίας υπηρετείς, αλλά όταν φτάσεις εκεί, τότε παίρνεις τους καρπούς όλου αυτού του όμορφου και του λίγο πιο της υπερβολής που δίνει μια σκηνική τέχνη. Εσείς τι θυσίες κάνατε για τη ζωή της μπαλαρίνας? Καταρχάς στην ηλικία των 10 χρονών αποχωρίστηκα τους γονείς μου που έμενα στην Κύπρο για να πάω να μπω στην Ακαδημία Μπολσόι στο οικοτροφείο για να γίνω μπαλαρίνα. Ήταν η πιο μεγάλη θυσία που μπορούσα να κάνω. Και σίγουρα όταν καθημερινά έχεις μαθήματα από η ώρα 9 το πρωί μέχρι η ώρα 6 το απόγευμα και μετά κάνεις τα μαθήματα την κατοικική εργασία, σίγουρα θυσιάζεις και ένα μεγάλο μέρος της παιδικής ηλικίας. Λοιπόν, μια άλλη ερώτηση. Πόσο μπαλαρίνα. Η εκπαίδευση στα Μπολσόι είναι 8 χρόνια. Και μετά ακόμα 4 χρόνια χόρευα σε έναν κρατικό μπαλέτο στη Μόσχα. Καλά, πρέπει να σας έχουν μεγάλη αγάπη πάντως. Είναι όλες περιτριγυρισμένες. Ξέρεις τι έχει τώρα το δικό μου το αστυνομικό δαιμόνιο, πώς λειτουργεί. Δίπλα στα Μπολσόι, ξέρεις τι ακριβώς είναι? Όχι. Η ΚΚΜΠ. Έτσι δεν είναι? Ναι, είναι αρκετά κοντά, ναι. Μάλιστα. Τυχαίο. Χορεύουνε. Μπαλαρίνα γεννιέται κάποιος, γεννιέσαι με αυτό, το έχεις ή μπορείς να το αποκτήσεις? Σίγουρα κάποιος γεννιέται χορευτής, κάποιος γεννιέται δημοσιογράφος, κάποιος γεννιέται δικηγόρος, αλλά αυτό είναι ένα μικρό σποράκι που λέγεται ταλέντο, το οποίο πρέπει να το φυτέψεις και να το ποτίσεις και να το φωτίσεις και να το καλλιεργείς για να μπορέσεις μετά να γευτείς τους καρπούς του. Όπως είπε και ο Ντοστογεύσκη, η ιδιοφυΐα είναι 1% ταλέντο και 99% σκληρή δουλειά. Λοιπόν, να παρακαλέσω τις άλλες τρεις κοπέλες να πάτε εκεί που ήσασταν με η μπλε λωρίδα. Ναι. Αυτό θα είναι το όριό σας για να μην χάνουμε τα πλάνα, να μας χορέψετε το χορό που έχετε ετοιμάσει για εμάς. Των επομενών, η Αυγή θα μας χορέψει. Ωραία. Όλα από τον μπαλέτο Πακίτα. Τα υπόλοιπα κοριτσάκια να πάνε εκεί. Mm-hmm. Νομίζω ότι θα χορέψουν όλα μαζί, γι' αυτό τους είπα εγώ να πάνε εκεί. Ένα κοριτσάκι. Ένα κοριτσάκι, οκ, εντάξει, μείνετε εδώ. Μείνετε εδώ. Υπόλοιψε εδώ μαζί μας. Να μην τις κάνουμε φόντο όμως.
Μπράβο. Εξαιρετικά. Λοιπόν, μια και μας χόρεψες, να έρθεις εδώ πέρα να μας μιλήσεις λιγάκι, αγάπη μου. Ναι, εσύ. Η Αυγή. Το όνομα. Αυγή μου, πόσο καιρό κάνεις μπαλέτο εσύ? Του... Από 3 χρονών. 3 χρονών περίπου. Και είσαι? Είμαι 12. Τι σου αρέσει στο μπαλέτο? Μου αρέσει όταν κάνουμε μια χορογραφία και την εξασκούμε, ναι. Όταν βάζουμε τη μουσική. Και όταν είμαστε όλοι κοντά και ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να κάνουμε μια ωραία χορογραφία που να είναι ωραία στην παράσταση την τελική. Μπράβο, πολύ ωραία. Δεν χάνει πλάνο. Δεν χάνει πλάνο. Την αφήνουμε και την παρακολουθούμε. Δεν χάνει πλάνο. Μου άρεσε που στην αρχή ντρεπόσουνα. Δεν πειράζει. Πόσο καιρό κάνεις μπαλέτο? Πώς είσαι τώρα? Είμαι 7 χρονών. 7 χρονών. 7 χρονών είναι. Μάλιστα. Και από τετριών είπα 4. Από 3. Και γιατί κάνεις μπαλέτο? Γιατί θέλω να έχω φαντασία. Δεν περίμενα αυτή την απάντηση. Έχεις φαντασία? Ναι. Σου αρέσουν τα παραμύθια? Ναι. Ποιο παραμύθι σου αρέσει? Έλα, γύρω να από εδώ, γιατί τέτοια φαντασία δεν πρέπει να τη χάνουμε. Μου αρέσει το βιβλίο. Εντάξει. Εντάξει, να σου πω. Με τα ζώα. Ωραία. Να σου πω, στο τέλος θα κλείσουμε την εκπομπή, αυτό που κάνατε στην αρχή. Θα πηγαίνεις εσύ μπροστά και θα έρχομαι εγώ από πίσω με τη Δήμητρα για να κάνουμε ό,τι θα κάνεις εσύ μπροστά. Να μας μάθεις και εμάς λίγο μπαλέτο. Το πρώτο, που κάνουμε το χορευτικό. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, να δω κάτι. Είναι, Αυγή μου, αυτό είναι έτσι πρέπει να κάθεται, να στέκεται η μπαλαρίνα? Ναι. Μάλιστα. Επανιώτη, για κάνε το λίγο. Ας τραμπούλησου να... Η πρώτη. Για να δείξε ένα σαμαλιάκι. Μπράβο, παιδάκι μου. Ωραία. Πολύ ωραία. Να πάμε, πόσο εύκολο είναι να μάθει ένα παιδί μπαλέτο και τι χρειάζεται για να μάθει μπαλέτο? Πρέπει να το θέλει μόνο ο γονιός και να το εμφυτεύσει? Καλύτερα να μιλήσουμε για το τι θα πάρει ένα παιδί με το να ασχοληθεί με τον μπαλέτο. Φαντασία. Ξεκινούμε, σίγουρα. Ξεκινούμε στη δική μου τη σχολή με έναν ειδικό τμήμα για παιδάκια 3 χρονών, που είναι μόνο μία φορά την εβδομάδα, το οποίο είναι πάρα πολύ παραστατικό. Και στο οποίο ακριβώς μαθαίνουμε να κάνουμε τη φαντασία μας πράξη. Μέσα από κινήσεις ζώων ή διάφορων επαγγελμάτων, μαθαίνουμε ότι η κίνηση μπορεί να μην είναι χαώδης, αλλά μπορεί να κλειστεί μέσα σε κάποια πλαίσια. Μάλιστα. Επειδή μας μένει πολύ λίγος χρόνος να ξεκινήσουν τα κορίτσια, να τα δούμε λιγάκι να μας χορέψουν, που τα βλέπω έτοιμα. Ναι. Πάμε λοιπόν να σας δούμε στο επόμενο χορευτικό, και το επόμενο θα ακολουθήσω εγώ και η Δήμητρα. Θα κάνουμε και εμείς. Ναι, όπως το κάνανε, είτε φάνηκε εύκολο. Θα μας δείξει η Αμαλία. Θα ακολουθούμε την Αμαλία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας, κυρία Χαραλάμπους, και τα κορίτσια. Καλή συνέχεια. Πες μας εσύ, πόσο καιρό κάνεις μπαλέτο, αγάπη μου? 3 χρόνια. Από... Ναι, 3 χρόνια, πες, πόσο καιρό να κάνω. Και τι σ' αρέσει το μπαλέτο? Γιατί σου αρέσει το μπαλέτο? Επειδή μαθαίνουμε πολύ ωραία πράγματα. Γι' αυτό. Και επειδή χορεύεις. Και επειδή φοράτε και αυτά τα ωραία φορεματάκια. Γιατί σου αρέσει το μπαλέτο? Μου αρέσει γιατί κάνουμε πολλά πράγματα. Παραστάσεις. Και... γι' αυτό. Μπράβο. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Εμείς κλείνουμε. Βάλτε μας το πρώτο.
το πρώτο τραγουδάκι να αποχαιρετήσουμε τον κόσμο. Και έλα Δήμητρα, ακολουθούμε. Ενώ σας αποχαιρετούμε εμείς, ό,τι προλάβετε να το χαρείτε, εμείς θα το χαρούμε μόνοι μας. Από εδώ και θα ξεκινήσει και εμείς θα σας ακολουθούμε.